Αυτιανού, τα όρια της Ιουδαίας και δείχνει το έλεος του σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μαρτυρεί ότι ούτως τη γάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ο ανενταής Θεός δημιούργησε τον κόσμο για να μεταδώσει σε αυτόν τη δική του ζωή και να τον καταστήσει κοινωνό στη δόξα του. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και την έκανε περιεχόμενο της θεϊκής του υποστάσεως. Προσέφερε σε όλους το σώμα του εις βρόσιν και το αίμα του εις πόσιν ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Από φιλανθρωπία για το ανθρώπινο γένος κατέβηκε στο πιο επώδυνο άδη της θυσιαστικής αγάπης του για να νικηθεί ο θάνατος, ο μεγάλος εχθρός του ανθρώπου. Αυτό το έργο του ελέους ο Χριστός το προβάλλει ως υπόδειγμα και το παρουσιάζει ως εντολή. Στον διάλογο του νομικού με τον Ιησού, όταν ο πρώτος ρώτησε «Τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή», ο Κύριος απαντά ταυτίζοντας την αιώνια ζωή με την αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον. Και αυτός, και όταν εκείνος ξαναρωτά «Ποιος είναι ο πλησίον μου», ο Χριστός του μιλάει με το παράδειγμα του καλού Σαμαρίτου για το έλεος. Το έλεος εν πρώτης έχει να κάνει με την υλική βοήθεια και υποστήριξη προς τους αδελφούς μας. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που δυστυχούν και περιμένουν να τύχουν του δικού μας ελέους. Είναι σημαντικό να πάψουμε να σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Οι περιστάσεις του βίου έφεραν πολλούς ανθρώπους σε δεινή οικονομική κατάσταση. Δεν έχουν που να κλείνουν την κεφαλή για λίγη βοήθεια. Είναι ανάγκη ο καθένας από εμάς τους χριστιανούς να μπει σε αυτή την προοπτική, να σκέφτεται και να βοηθά όσο μπορεί τους ανθρώπους γύρω του. Αν δεν έχουμε χρήματα για να βοηθήσουμε, έχουμε σίγουρα ένα καλό λόγο να πούμε για να παρηγορήσουμε. Μία επίσκεψη σε ένα πάσχοντα αδελφό μας, ένα βλέμμα παρηγορίας και συμπαράστασης στους γέροντες που μαραζώνουν στα γυροκομεία, μία ζεστή προσευχή και μία απλή παρουσία σε τόσους συνανθρώπους μας που περνούν δύσκολες ώρες στα ιδρύματα και στα νοσοκομεία. Θα καταλάβουμε τότε ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να ζει σε κοινωνία με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Η στροφή μας όμως προς τον ίδιο μας τον εαυτό έφερε τους άλλους από την καρδιά, έβγαλε τους άλλους από την καρδιά μας. Και ενώ έχουμε την εντύπωση για τον εαυτό μας του καλού ανθρώπου, δυσκολευόμαστε πολύ να συγχωρήσουμε και να παρέχουμε έλεος. Αν θυμηθούμε πρόσωπα και πράγματα που μας δυσκόλεψαν στο παρελθόν, θα διαπιστώσουμε ή ότι αδιαφορούμε ή ότι αισθανόμαστε για αυτούς ταραχή ακόμη μέσα μας. Ο Χριστός λοιπόν ως θεραπεία της ταλαιπωρημένης ψυχής μας ζητά το έλεος και την θυσία. Να βοηθάμε με κάθε μέσο, με κάθε δυνατή συμπαράσταση, αλλά κυρίως να δείξουμε έλεος συγχωρώντας ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη μορφή έλεους. Μπορούμε ίσως εύκολα να δώσουμε υλικά πράγματα, αλλά δύσκολα συγχωρούμε από καρδιάς εκείνους που μας αδίκησαν. Η αμαρτία μας δίστεψε και μας γύμνωσε από την χάρη του Θεού. Αδελφοί μου, αφού όλοι μας αμαρτήσαμε, χάσαμε τη χάρη του Θεού και είμαστε γυμνοί αρετών. Ως γυμνοί και πένιτες, πώς θα γίνουμε σκληρόκαρδοι προς τους ομοίους μας? Όπως εμείς λοιπόν ζητούμε το έλεος από τον Θεό για τα δικά μας αμαρτήματα, έτσι ας το παρέχουμε και στους αδελφούς μας. Αμήν. Σήμερα Κυριακή έως την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου θα τελείται σαρανταλίτρουγος στο ναό μας. Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ομιλία στο ναό μας, ώρα 5 το απόγευμα, με ομιλητή τον πατέρα Βασίλειο Τσιμούρη, κυρικό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Θέμα: Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ο Δήμαρχος Κροπίας Δημήτρης Κιούσης και το Δημοτικό Συμβούλιο σας προσκαλούν
την 21η Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, να τιμήσετε με την παρουσία σας τον εορτασμό των εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου και τις ημέρες των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Κυρίου. Το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου, στο ναό μας θα ιερουργήσει και θα μιλήσει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως μας, πατήρ Ιερόθεος Καλογερόπουλος. Την 3η 1η Δεκεμβρίου προς 4η 2 Δεκεμβρίου θα τελεστεί στο ναό μας η Ιερά Αγρυπνία για την εορτή του Οσίου Πατροσιμών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Την 4η 2 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί απογευματινή εκδρομή στο Ιερό Ησυχαστήριο Γενεσίου της Θεοτόκου Ασωπία Θιβών, ώρα αναχώρησης 2:30 το μεσημέρι από την Κεντρική Πλατεία. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου των Αγίων